Μου παραχώρησε ο πρώην πρόεδρος το μικρόφωνο του. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, σας ευχαριστώ που με δεχτήκατε. Είμαι εδώ σαν πρόεδρος του Τηλικράτη και κατόπιν εντολής της Γενικής Συνέλευσης Έκτακτης που έγινε χθες. Το θέμα που δημιουργήθηκε θα μπορούσε να μην έχει δημιουργηθεί σε αυτό το βαθμό βέβαια, εάν υπήρχε μία συζήτηση και μία συνεργασία στις δύο συναντήσεις και μάλλον στη δεύτερη, όχι στην πρώτη, με τον τεταλμένο σας σύμβουλο, τον κύριο Πολίτη. Ένα πολύ σύντομο χρονικό ιστορικό. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι από πέρσι έχει ξεκινήσει η διαδικασία προκήρυξη για εναλλαγή του χλωτοτάπητα. Το χειμώνα που το έργο το πήρε ο ανάδοχος αναβλήθηκε, ακυρώθηκε για λόγους όχι αυτά που γράφονται, αλλά αυτά που γνωρίζουμε πραγματικά. Οι προδιαγραφές ήσαν λάθος. Ήρθε ότι σε 45 μέρες γνωρίζαμε ότι θα είναι έτοιμο το γήπεδο. Και ο άνθρωπος μας είπε: οι προδιαγραφές για αυτό το χορτάρι είναι για υφάλμερο νερό για 3 μήνες και κάθε χρόνο επανασπορά. Τώρα, ότι δεν είχε και αποστραγγιστικά και τα άλλα, βγήκανε στην πορεία. Είχαν βγει λάθος προδιαγραφές. Ξαναβγαίνει η προκήρυξη και μετά έχουμε τις βεβαιώσεις και με τηλεφωνικές συνεντεύξεις ότι την άλλη μέρα από τα μπαράζ, 29 Μαΐου, μπαίνουν οι τσάπες. Για να βγεις και να το πεις αυτό, θεωρώ ότι ένας υπεύθυνος άνθρωπος έχει υπολογίσει τα πάντα. Ακόμα και το χρόνο πιθανών ενστάσεων. Προφανώς και δεν είχαν υπολογιστεί αυτά. Μπαίνουμε στη διαδικασία των ενστάσεων και όταν βρεθήκαμε αρχές Αυγούστου, 2-3 Αυγούστου, κατόπιν πρόσκληση του κυρίου Πολίτη, εμείς και ο Παλευκάδης, για να καθορίσουμε τις ώρες προπόνησης στο εθνικό στάδιο, τότε συζητήσαμε πού βρίσκεται η διαδικασία της προκήρυξης όσον αφορά το χλωροτάπητα. Ήταν στη δεύτερη φάση της ένστασης στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Η αποκεντρωμένη διοίκηση δεν είχε συνεδριάσει, δεν γνωρίζαμε πότε θα συνεδριάσει και δεν γνωρίζαμε και τι απόφαση θα πάρει. Η συμφωνία τότε που φύγαμε και υπήρχε νομίζω και γραμματέας, σε εκείνη την επιτροπή κρατούσε πρακτικά, ήταν ότι από τη στιγμή που θα συνεδριάσει, θα βγει η απόφαση, θα ενημερωθούμε και θα ξαναβρεθούμε. Στο ενδιάμεσο προέκυψε μία τηλεφωνική επικοινωνία του κυρίου Πολίτη προς εμένα, δεν ξέρω με ποιους άλλους είχε μιλήσει, στο οποίο με είπε ότι τηλεφωνικά είχε μάθει ότι η απόφαση είχε βγει, είχε απορριφθεί η ένσταση και θα προχωρήσει η διαδικασία. Του λέω πάρα πολύ ωραία, όταν θα είστε έτοιμοι, φωνάξτε μας να συνεχθούμε πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία. Την προηγούμενη Τετάρτη, εμείς ενδιάμεσα ξεκινήσαμε ήδη τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδος συμμετέχοντας στο κύπελο Ελλάδος. Όχι κύπελο Ερασιτεχνών, κύπελο Ελλάδος. Παίξαμε τον πρώτο γύρο που κερδίσαμε και στην κλήρωση για το δεύτερο γύρο περάσαμε bye. Και τον τρίτο γύρο τον παίζουμε στις 16 Σεπτέμβρη με ομάδα της Football League γηπεδούχη. Εάν κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι, η ομάδα μπαίνει σε ομίλους κανονικούς με τις μεγάλες ομάδες της Α Εθνικής με τηλεοπτικά δικαιώματα, με κάλυψη, με τα πάντα. Όταν βρεθήκαμε την προηγούμενη Τετάρτη κατόπιν πρόσκλησης με θέμα να καθορίσουμε τις προπονήσεις στο γήπεδο των Σφακιωτών στις 2 η ώρα το μεσημέρι, ο κύριος Πολίτης μας ενημέρωσε ότι πριν 5 λεπτά είχε υπογραφεί η σύμβαση με τον εργολάβο και το γήπεδο αύριο κλείνει. Του λέω, τι λέτε, εμείς σε 15 μέρες έχουμε ένα πολύ σοβαρό παιχνίδι οικονομικό στην έδρα μας, στη Λευκάδα και θα πρέπει να το συζητήσουμε. Το ξέρω ότι χάνω πολλά παιχνίδια σαν γηπεδούχος στην γάμα εθνική, ότι όπως είπε ο κύριος Πολίτης, ο κύριος εργολάβος έλεγε ότι στις 45-50 μέρες, δηλαδή τέλος Οκτώβρη θα παραδώσει το γήπεδο. Okay. Ας πάμε 15 μέρες πιο πίσω να μπει ο εργολάβος, να προετοιμαστεί η ομάδα να κάνει προπονήσεις και σε 15 μέρες που θα παίξουμε το παιχνίδι, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, ας ξεκινήσει στις 16 Σεπτέμβρη ο εργολάβος, να μην ξεκινήσει την 1η Σεπτέμβρη. Ήταν ανέδωτος. Ζητήσα εγώ προσωπικά να έρθει ο εργολάβος εκεί, αφού μου είπε ότι πριν 5 λεπτά ήταν μέσα στον χώρο του Δημαρχείου. Δεν ξέρω αν ήταν προφανώς μαζί με τον κύριο Δήμαρχο και γνώση του όλα αυτά για να υπογράψουν τη σύμβαση. Λέει δεν έχει καμία δουλειά, δεν θα έρθει. Ζήτησαν, ξέρω και τον κύριο Δήμαρχο, είπανε τίποτα, προχωράμε. Σε αυτή τη σύσκεψη δεν υπήρχε γραμματέας, δεν κρατήθηκαν πρακτικά να γραφτούν όλα αυτά. Επιπλέον μετά πήγαμε στο πρακτικό της ιστορίας, το οποίο αφορούσε ότι 4 ομάδες που είχαμε καλεστεί εκείνη τη μέρα, εμείς, ο Παλευκάδιος, τον Ιδρύ και η Καριά, θα έπρεπε να τα βρούμε μεταξύ μας και να προπονούμαστε σε ένα γήπεδο Σφακιώτες. Του έθεσα σαν θέμα και εγώ και οι υπόλοιποι ότι δεν γίνεται ενώ γίνονται έργα ταυτόχρονα στον Ιδρύ και στις Τσουκαλάδες να κλείνουμε και το τρίτο γήπεδο της Λευκάδας και να στιβαχτούμε αυτή τη χρονική στιγμή που μιλάμε στο σήμερα 4 ομάδες για προπόνηση στους Σφακιώτες και σε 10 μέρες να έρθουν και άλλες 2 ομάδες, 3, οι Τσουκαλάδες να διεκδικήσουν, η Κατούνα
και σφακιώτες. 7 ομάδες, από ό,τι καταλαβαίνετε, σε ένα γήπεδο θα κάνουν προπόνηση. Βέβαια, αν πει υπάρχει και το Αγίου Πέτρου πέρα, έτσι. Εντάξει, για να πάω και στον Άγιο Πέτρο, θέλω πούλμαν, θέλω 2 μέρες ταξίδι, είναι πάρα πολλά τα έξοδα. Αυτή τη στιγμή οι παίκτες μας, τον Αύγουστο μήνα, είχαμε νοικιάσει και εμένα σε γκαρσονιέρες στα Λαζαράτα. Προπονήσεις θα κάνουμε στα Λαζαράτα, το φαγητό το έχουμε στην πόλη και δεν ξέρουμε πού θα πάμε να παίξουμε. Όσον αφορά και την καταλληλότητα του γηπέδου γι' αυτό, γιατί υπόθηκε και δεν μου αρέσει να γράφονται. Μ' αρέσει όποιος θέλει, ό,τι θέλει, να μου το λέει, να παίρνει την απάντησή του. Υπήρξε από τότε, όταν ξέραμε ότι το δεύτερο γύρο τον περάσαμε bye και θα παίζαμε ομάδα της Φουτβολίκη, υπήρξε επικοινωνία με τον αρμόδιο τον κύριο Ραμπαβίλα από την ΕΠΟ, ότι μπορούμε να παίξουμε το γήπεδο, στο γήπεδο αυτό με την άδεια που έχει, το παιχνίδι της Φουτβολίκη, ασχέτως τι έλεγε ο κανονισμός. Σήμερα δε που τους πήραμε τηλέφωνο και τους είπαμε πού θα παίξουμε ρε παιδιά, γιατί εδώ πέρα ο Δήμος το έκλεισε προχθές το γήπεδο και πήγε και το ράντισε και δεν μας άφησε να παίξουμε παιχνίδι. Μας προτείνανε σαν έδρα η ΕΠΟ την Πρέβεζα που δεν έχει αδειοδοτηθεί ακόμα και το Καναλάκι. Μήπως το Καναλάκι έχει κάνει άδεια γηπέδου Champions League, όχι δεν το ξέραμε. Την Πρέβεζα και το Καναλάκι. Και παίρνουμε σήμερα το Δήμαρχο Πρεβέζης, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι εκτός Πρέβεζας, ο οποίος μας διαβεβαίωσε ότι θα μας δώσει το γήπεδο αφού πάρουμε ένα χαρτί από εσάς ότι εδώ έκλεισε λόγω αδειών. Θα πάρουμε από εκεί άλλο ένα χαρτί, να το στείλουμε στην ΕΠΟ να πάμε να φιλοξενηθούμε 16 μήνα στην Πρέβεζα. Για τα υπόλοιπα παιχνίδια του πρωταθλήματος δεν ξέρουμε ακόμα πού θα παίζουμε, αν θα μας δίνουν το γήπεδο η Πρέβεζα, η Άρτα, τα Γιάννα, τι θα γίνει. Όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολλά τα διαφυγόντα κέρδη από τα εισιτήρια και επιπλέον αντί να βάζει η ομάδα στην άκρη 10 εισιτήρια από τα αγώνες του πρωταθλήματος, ερχόμαστε να χαλάμε πολλά χρήματα με τα πούλμαν που θα μεταφερόμαστε, με τις διαιτησίες, με οτιδήποτε. Ήταν ένα πρόβλημα το οποίο τουλάχιστον για τις 15 μέρες του Σεπτεμβρίου θα μπορούσε να κάνει πίσω. Δεν καταλαβαίνω γιατί να μην παίξουμε αυτό το παιχνίδι. Το γήπεδο είχε κανονική αδειοδότηση να παιχτεί από την ΕΠΟ. Οι νόμοι, από όσους γνωρίζετε, η δικαιοδοσία για την αδειοδότηση για οποιοδήποτε, ακόμα και αν ήθελε να αλλάχτεί κατηγορία, ανήκει με βάση το νόμο του 17 στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Δήμου, ο οποίος η τεχνική του υπηρεσία εισηγείται. Και όπου και υπάρχουν ελλείψεις, που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα ελλείψεις, κανένα γήπεδο της Football League, της Β' κατηγορίας, δεν έχει κάμερες κλειστού κυκλώματος, τίποτα, τίποτα, καταγράφονται, παίρνουν όλη την προσωρινή άδεια και μέχρι λένε να αποκατασταθούν χρησιμοποιείται αυτή η άδεια. Και βέβαια αυτή η προσωρινή άδεια από όλες τις περιφέρειες και από όλους τους δήμους χρησιμοποιείται για όλη τη σεζόν. Αλλιώς δεν θα παίζει κανένα σε κανένα γήπεδο. Και κανένα γήπεδο δεν πληρεί τέτοιες προϋποθέσεις, ούτε τουρνικέ, ούτε τίποτα. Λυπάμαι που είμαι σε αυτή τη θέση σήμερα και είμαι εδώ πέρα και σας ανακοινώ αυτό που γίνεται. Αυτό ήταν ένα σύντομο ιστορικό το τι συνέβη. Παρόλες τις παροτρήσεις μας, πέσαμε σε ένα τοίχο. Δεν θα προβώ σε κανένα βέβαια χαρακτηρισμό, δεν θέλω να κάνω ούτε χαρακτηρισμό σε τίποτα. Αυτό εμείς που ζητάμε από εσάς σαν δημοτική αρχή, γιατί και εκεί πέρα πέσαμε σε τοίχο και αναγκάζομαι να έρθω σήμερα, είναι να ελεγχθεί η δυνατότητα ένα από τα γήπεδα της Λευκάδας, δεν ξέρω αν θα είναι οι Σφακιώτες, αν θα είναι τον Ιδρύο οποιοδήποτε, να κοιτάξουμε, να διοδοτηθεί έστω και προσωρινά για τη ΓΑΜΑ Εθνική, ώστε όταν θα είναι έτοιμο, τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, να μπορέσουμε να παίξουμε σαν γηπεδούχοι αυτά τα παιχνίδια τα αναπομείνοντα εδώ μέχρι να φτιαχτεί το γήπεδο της Λευκάδας. Εγώ αυτά είχα να σας πω. Αν έχω ξεχάσει κάτι, μπορεί να το ξέχασα. Δεν ήρθα με χαρτιά με σημειώσεις. Σας λέω όπως έζησα αυτή την ιστορία και αυτή είναι η πραγματική αλήθεια που σας αναφέρω. Αν θέλετε να μου κάνετε κάποια ερώτηση τώρα, διευκρινιστική, ευχαρίστω, είμαι στη διάθεσή σας. Τώρα διαδικαστικά... Για να σας αφήσω να συζητήσετε το θέμα, γι' αυτό το λέω, έτσι. Να μην χρησιμεύω εγώ άλλο. Διαδικαστικά να πάμε σε ερωτήσεις είναι να μιλήσει και ο εντεταλμένος σύμβουλος ή ο δήμαρχος για το θέμα. Θα έλεγα λοιπόν να δώσουμε το λόγο στον Δήμαρχο ή στον εντεταλμένο σύμβουλο να κάνει μια τοποθέτηση και μετά να πάμε σε μια συζήτηση. Πρώτα ο Δήμαρχος. Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο. Ναι, για τις λεπτομέρειες που αφορούν διαδικαστικά ζητήματα κτλ. Θα μιλήσει ο κύριος Πολίτης. Θέλω να πω όμως μερικά πράγματα πριν. Αναγκαστικά θα αναφερθώ στο θέμα του ιστορικού που αφορά την κατάσταση των γηπέδων, την καινούργια νομοθεσία, τα προβλήματα που δημιουργούνται. Και αυτό δεν αφορά μόνο τη Λευκάδα, αφορά, πώς το λένε, την πόλη δηλαδή, το γήπεδο της πόλης, αφορά όλη τη Λευκάδα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, το σώμα εννοώ, οι συνάδελφοι, ότι δίναμε μια ολόκληρη μάχη για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε χρηματοδοτήσεις και να επισκευάσουμε τα γήπεδά μας.
όχι στη θεωρία, στην πράξη. Ξέρετε επίσης ότι αυτή τη στιγμή εκτελούνται έργα και θα ολοκληρωθεί το γήπεδο σε ό,τι αφορά τον τάπητά του στον Ιδρύ, δηλαδή αρχές Οκτώβρη, σύμφωνα με την εκτίμηση του εργολάβου, 15. Δεν είναι εκεί το ζήτημα, αν είναι 10 ή 15. Περί τα μέσα Οκτώβρη, εν πάση περιπτώσει, θα μπορεί το γήπεδο του Ιδρυού να χρησιμοποιηθεί. Φυσικά, επειδή όπως επίσης γνωρίζετε, γιατί εγώ σας ενημέρωσα και μάλιστα νομίζω στο προηγούμενο ή στο πιο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, ξέρετε ότι στο γήπεδο του Ιδρυού έχουμε πρόβλημα, γιατί παντού όλα τα κτίσματα που είναι μέσα στα γήπεδα ήταν μη νόμιμα, χωρίς οικοδομικές άδειες. Και μερικοί το ξεχνούν αυτό. Επομένως, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή, μέχρι τις 15 Οκτώβρη, μπορούμε να έχουμε το γήπεδο του Ιδρυού ως προς το χλωοτάπητα, σίγουρα θα έχουμε, γιατί θα γίνουν και άλλες εργασίες στο γήπεδο του Ιδρυού που αφορούν το χώρο κάτω από τις κερκίδες, για να γίνουν άλλες εργασίες που αφορούν τουαλέτες κλπ. Δεν ξέρω, παρότι εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση και το λέω ευθύς εξ αρχής, πριν πάω στο ιστορικό τούτου του γηπέδου, δεν έχω κανένα πρόβλημα, αν μπορεί, και ως Δημοτική Αρχή δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, εάν μέχρι τότε μπορεί να αδειοδοτηθεί τον Ιδρύ ως γήπεδο ΓΑΜΑ Εθνικής. Κανένα απολύτως πρόβλημα, μακάρι αύριο το πρωί. Εγώ όμως δεν μπορώ να μην επισημάνω τα προβλήματα που έχει το γήπεδο του Ιδρύου, γιατί δεν τα επισημαίνω σήμερα. Ενημέρωσα το σώμα και μάλιστα ύστερα από ερώτηση, δεν θυμάμαι πιανού, νομίζω του Ευτύχη, ενημέρωσα για αυτό το ζήτημα, τι συμβαίνει με το γήπεδο του Ιδρύου, γιατί συμβαίνει και κάτι άλλο στο γήπεδο του Ιδρύου. Ενώ το γήπεδο του Ιδρύου έχει μια επιφάνεια συγκεκριμένη, X στρέμματα, 7, τώρα τα πόσα φαίνονται, να μην το πω δημόσια. Να μην το πω. Επομένως, το λέω αυτό όχι ως άλοθη, ως μια πραγματικότητα που αφορά τα γήπεδα της Λευκάδος. Επίσης, γνωρίζετε όλοι πολύ καλά ότι θα έχουμε μέχρι τέλος του χρόνου, περίπου είναι η εκτίμηση, και το γήπεδο των Τζουκαλάδων έτοιμο. Το οποίο μάλιστα και με πλαστικό χλωοτάπητα, που σημαίνει λίγο μεγαλύτερες αντοχές σε σχέση με τα υπόλοιπα γήπεδα, που σημαίνει ότι οι ομάδες μας, γιατί το ζήτημα δεν είναι το σήμερα, το δώσε ημίν σήμερον, αλλά είναι να μπορούμε τα επόμενα τουλάχιστον λίγα χρόνια να λέμε ότι σε αυτόν τον τόπο έχουμε 3 γήπεδα αξιοπρεπή και τα οποία θα διευκολύνουν τις ομάδες να κάνουν τη δουλειά τους και να μην έχουν αυτά τα προβλήματα που, ξέρετε, τα έχουμε πει επανειλημμένως. Ερχόμαστε όμως τώρα στο γήπεδο της Λευκάδας. Να θυμίσω μερικά πράγματα, μερικές ενδεικτικές ημερομηνίες, πιο αναλυτικά επαναλαμβάνω θα σας τα πει ο κύριος Πολίτης. Εμείς εντάξαμε στον προϋπολογισμό μας το κονδύλι των 210.000 ευρώ που αφορά παρέμβαση στο χλωοτάπητα, στην ενίσχυση των κερκίδων και στο να κατασκευαστούν booth, τον Ιούλιο, 13 Ιουλίου του 2017. Ουσιαστικά με την έγκριση από την αποκεντρωμένη Αύγουστο του 2017, πριν ένα χρόνο ακριβώς, ήταν τα χρήματα και ήμασταν έτοιμοι να προχωρήσουμε διαδικασία. Η μελέτη του συγκεκριμένου έργου ψηφίστηκε επίσης τον ίδιο μήνα, πριν ένα χρόνο δηλαδή. 30 Οκτωβρίου γίνεται ο πρώτος διαγωνισμός, 30 Οκτωβρίου του 2017. Σας παρακαλώ, σημειώνετε λίγο τις ημερομηνίες για να δούμε το γρήγορο και το αργό. Έτσι, να τα δούμε όλα. Θα απαντήσω σε όποιον θέλει μετά για το αργό, θα του πω και για τις διαδικασίες και να με πείσει αυτός για το αντίθετο με επιχειρήματα σοβαρά όμως. 13 επομένως, επαναλαμβάνω, 30 μάλλον δεκάτου γίνεται ο διαγωνισμός και
13/12/17 γίνεται η κατοκύρωση του προσωρινού ανάδοχου από την Επιτροπή. Την οικονομική. Διαπιστώνεται όμως ότι υπάρχει και πρόβλημα στη μελέτη, αυτό που είπε ο κύριος Καραγιάννης, είπε και τα δύο. Αλλά και τα δύο είναι εξίσου σοβαρά. Το δεύτερο, κατά τη γνώμη μου, όπως με ενημέρωσαν οι τεχνικοί, σοβαρότερο. Δεν είναι το πρόβλημα μόνο του Τάπητα, αν ήταν η μελέτη λάθος. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι και τον καλύτερο Τάπητα να βάλεις, αυτό που έχει το Emirates, ας πούμε, ή της Μπαρτσελώνα, αν δεν έχεις από κάτω αποστραγγιστικό που ήταν σε κακή κατάσταση και δεν το αλλάζαμε αυτό, θα χαλούσε. Άρα δεν ήταν ότι είχαμε απλά μία μελέτη η οποία ήταν προβληματική. Και περιέγραψε ο κύριος Καραγιάννης και είναι σωστό αυτό που είπε σε ό,τι αφορά τις συνθήκες του συγκεκριμένου Τάπητα, αλλά υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με το αποστραγγιστικό. Και τι κάνουμε, λέμε προκειμένου να κάνουμε ένα έργο και σε 6 μήνες να ψάχνουμε τον Τάπητα πάλι, και γιατί η μελέτη είχε προβλήματα, αλλά και γιατί δεν θα υπήρχε αποστραγγιστικό, τι είπαμε, τον ακυρώνουμε το διαγωνισμό. Για όλα αυτά είχαμε ενήμερο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Τηλικράτη σε συναντήσεις μαζί μου, όχι μόνο με τον κύριο Πολίτη που έγιναν πολύ περισσότερες, σε συναντήσεις και μαζί μου, και η όλη πίεση που ασκούνταν και σωστά από όλες τις ομάδες, αλλά και δική μας πρόθεση ήταν να επισπεύσουμε το γρηγορότερο δυνατό τις διαδικασίες και να ολοκληρωθεί ένα σοβαρό έργο. Ακυρώνεται επομένως ο διαγωνισμός τους πρώτους μήνες του 18 τώρα, και στις 3 Τετάρτου, τον Απρίλη δηλαδή, αλλάζουμε τη μελέτη. Γίνεται αλλαγή της μελέτης και φτιάχνουμε σωστή οι υπηρεσίες μας. Γιατί μερικοί θα πούνε ότι την έφτιαξε ο Δήμαρχος και τη μελέτη. Οι υπηρεσίες λοιπόν διορθώνουν τη μελέτη, λαμβάνουν υπόψη σε αυτά τα δύο στοιχεία που είπα και εγώ και ο κύριος Καραγιάννης, και ερχόμαστε εδώ και 2 Μαΐου, και αυτή την ημερομηνία κρατήστε τη, γίνεται η προκήρυξη του νέου διαγωνισμού. Ερχόμαστε και έχουμε μειοδότη 22 Μαΐου, κοιτάξτε πόσο γρήγορα, και έρχεται η άλλη εταιρεία και κάνει ένσταση. Παρόλα αυτά, εγώ έχω όλες τις ημερομηνίες όλων των διαδικασιών, δεν θα σας κουράσω με αυτές. Από τη στιγμή που 4 Ιουνίου δηλαδή, κάνει την ένσταση η εταιρεία η άλλη, αυτή που οι εργολάβοι εκεί πλακώνονται μεταξύ τους, μέχρι να φτάσουμε, να φτάσει η ένσταση μέχρι και την αποκεντρωμένη. Όχι μόνο στην Επιτροπή εδώ, τη δική μας, αλλά πήγε και αποκεντρωμένη. Και 24/8 υπογράφουμε σύμβαση. Πριν δηλαδή 10 μέρες. Εμείς, μέχρι εκείνη τη στιγμή, δηλαδή μέχρι τη στιγμή που φτάσαμε να υπογράψουμε την ένσταση, τη σύμβαση, τίποτα από όλα αυτά που αφορούν αγώνες δεν γνωρίζαμε. Εγώ έδωσα ημερομηνίες, επαναλαμβάνω. Δεν γνωρίζαμε, και εφόσον και η δική μας βούληση και η βούληση των ομάδων όλων, συμπεριλαμβανομένου φυσικά και του Τηλικράτη, ήταν προχωράμε το γρηγορότερο γιατί έχει μπροστά του τους αγώνες γάμα εθνικής και εκεί θα έδινε κάποιους αγώνες εκτός έδρας, γιατί και αυτά είναι έσοδα που χάνει μια ομάδα. Είπαμε, μπαίνεις αύριο κιόλας, από τη στιγμή δηλαδή που υπογράψαμε τη σύμβαση, πάμε με 1000, ούτως ώστε να ξέρουμε ότι περί το τέλος Οκτώβρη, περίπου, σύμφωνα με την εκτίμηση του εργολάβου, θα είναι έτοιμο το γήπεδο και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Αδιαλείπτως στη συνέχεια, χωρίς να κάνουμε άλλου τύπου διακοπές, εννοώ για συντηρήσεις ή οτιδήποτε άλλο, έτσι, δηλαδή από 1η Νοέμβρη, το λέω σχηματικά το 1η, γιατί αυτά παίζουν σε σχέση με το πώς θα εξελίσσεται η πορεία του ίδιου του έργου και πώς, γιατί ο Τάπητας εδώ δεν είναι όπως τον Ιδρύ που είναι σπαρτός. Ο Τάπητας είναι ρολό,
Έτσι, μπαίνει, θέλει το χρόνο του να πιάσει και τα λοιπά, γίνονται κάποιες εργασίες. Η εκτίμηση λοιπόν του ίδιου του εργολάβου που λέει ότι ουσιαστικά από την 1η Νοέμβρη θα μπορούμε να μπούμε μέσα και από εκεί και πέρα οι ομάδες θα παίζουν κανονικά τα παιχνίδια τους χωρίς να έχουμε καμία άλλη διακοπή, προφανώς δημιούργησε κάποια προβλήματα στις ομάδες όλες. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα το δημιούργησε στον Τηλικράτη. Γιατί είναι η μεγαλύτερη ομάδα με την έννοια ότι είναι σε μεγαλύτερη κατηγορία. Για το γεγονός ότι προέκυψε μια πρόκριση που ουδής γνώριζε, στο κύπελο εννοώ, ουδής γνώριζε, ποιος να την ξέρει. Εγώ επαναλαμβάνω, όταν ήταν και υπογράφαμε τη σύμβαση με το Γενάτο, τον εργολάβο εννοώ, 24 Οκτώου, ναι, 8 Αυγούστου, δεν γνωρίζαμε τίποτα. Την ίδια μέρα και μετά τη συνάντηση που είχαν οι ομάδες με τον κύριο Πολίτη για να κάνουν το διακανονισμό των ωρών κτλ. Κτλ. Την ίδια μέρα το μεσημέρι, μετά τη συνάντηση, πληροφορήθηκα ότι προκύπτει τέτοιο ζήτημα. Αλλά προσέξτε, εάν μιλάγαμε για μια καθυστέρηση 4, 5 και 6 ημερών, δεν το συζητούσαμε καθόλου. Δεν το συζητούσαμε καθόλου, προφανώς. Όμως, με συγχωρείτε, από τις 24 Αυγούστου, και ενώ πριν, επαναλαμβάνω, υπήρχε πίεση από όλους και από τον Τηλικράτη μαζί, να προχωρήσουμε το γρηγορότερο δυνατό. Μέχρι τις 16 που είναι ο αγώνας, που σημαίνει να μπει κατά τις 19-20 ο εργολάβος και 2-3 μέρες μετά, δεν είναι θέμα. Αλλά εγώ θέλω να θέσω και ένα άλλο ερώτημα και να τελειώσω. Θέλω να θέσω και ένα άλλο ερώτημα. Εγώ λέω ότι όλα πάνε καλά, ότι όλα πηγαίναν καλά, η ομάδα έδινε, πώς το λένε, τον αγώνα της εδώ μέσα και πήγαινε και μακάρι και κέρδισε και έμπαινε στους ομίλους. Θα ερχόταν έτοιμα που θα έλεγε, επειδή μπήκαμε στους ομίλους και είναι εξαιρετικά μεγάλη επιτυχία να μπει ο Τηλικράτης στους ομίλους. Και τι θα λέγαμε μετά? Α, κάτσετε κάνα μήνα, ενάμιση ακόμα, να το πάμε παραπίσω για να παιχτούν και αυτοί οι αγώνες, γιατί ενδεχομένως... Εγώ ξεπερνάω τα τυπικά αυτά του αν έχουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις, γιατί μπορεί και η ΕΠΟ να το ξεπερνούσε. Εγώ δεν απαντάω καθόλου σε αυτό. Ενδεχομένως να συμφωνήσω και με τον κύριο Καραγιάννη σε αυτό. Δεν έχω κανένα θέμα. Δεν είναι και η διαφωνία μου. Τι θα κάναμε δηλαδή τότε? Πάλι θα περιμέναμε και θα λέγαμε να μην φτιαχτεί το γήπεδο και να πάμε το Δεκέμβριο να το φτιάξουμε? Δεν φτιάχνετε γήπεδο το Δεκέμβριο, ξεχάστε το. Αναγκαστικά δηλαδή, πού θα οδηγούμαστε? Στο να πάμε να φτιάξουμε γήπεδο την Άνοιξη. Την Άνοιξη όμως, αυτά τα έχουμε ζήσει που σας λέω. Δεν είναι υποθέσεις. Την Άνοιξη η ομάδα μπορεί να χρειαζόταν να δώσει κρίσιμους αγώνες στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, όπως πέτυχε και φέτος. Έφτασε στα μπαράζ, σας θυμίζω. Επομένως, αυτά τα κινητά με πεθάνατε. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα ότι για έναν αγώνα, πώς το λένε, δεν περιμέναμε 15 μέρες. Είναι πιο σύνθετα, αγαπητοί μου συνάδελφοι, γι' αυτό είπαμε το γήπεδο να προχωρήσει. Αντιλαμβανόμαστε και σεβόμαστε ότι μπορεί να δημιουργείται ένα πρόβλημα σε μια ομάδα που όμως δεν θα το γλίτωνε το πρόβλημα. Είτε τώρα, με αυτόν τον αγώνα, είτε μεθαύριο, με περισσότερους αγώνες, θα είχε πρόβλημα η ομάδα. Δηλαδή κάποιους αγώνες θα τις έδινε απ' έξω. Και εγώ να ρωτήσω και κάτι άλλο. Πες πως η ομάδα κληρονόταν τώρα, δεν ξέρω γιατί δεν το ξέρουμε το αποτέλεσμα της κλήρωσης ακόμα, με μια ομάδα Β' Εθνικής, ξέρω εγώ, μεγάλη, πώς να την πω ρε παιδί μου, με όνομα. Πώς να το πω, αυτό σημαίνει ότι θα γινόταν κάποια έσοδα. Γιατί στο πρωτάθλημα, συγγνώμη, της Γ' Εθνικής που είχε και μεγαλύτερο ενδιαφέρον και επειδή μάλιστα και πέρυσι η ομάδα πήγαινε και πολύ καλά και μάζευε όσο κόβο μάζευε, πάλι δεν θα είχε πρόβλημα με τα ειστήρια της. Κοιτάξτε όμως, όταν σχεδιάζεις να κάνεις παρεμβάσεις σε κάποια γήπεδα, εμείς τα είχαμε συνδυάσει με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να μην συμπίπτουν να φτιάχνετε ταυτόχρονα και τον Ιντρί, ταυτόχρονα και τις Καλάδες, ταυτόχρονα και η Λευκάδα. Η ζωή πολλές φορές όμως, λόγω των διαδικασιών, των ενστάσεων και άλλων παραδειγμάτων που μπορώ να σας πω, τα φέρνει έτσι. Επομένως, εγώ σέβομαι το πρόβλημα που δημιουργείται στην ομάδα του Τηλικράτη, αλλά από εκεί και πέρα, εμείς πρέπει να επισπεύσουμε τις διαδικασίες, να φτιάξουμε όλα τα γήπεδά μας για να σταματήσουμε να έχουμε αυτό το πρόβλημα, που είναι ένα πρόβλημα διαχρονικό και το οποίο επιτέλους πρέπει να το ξεπεράσουμε. Μήπως θέλει να συμπληρώσει κάτι ο κύριος Πολίτης? Αν θέλεις, Σπύρο... Λίγα πράγματα, γιατί ο Δήμαρχος συμπληρωματικά τα είπε όλα πολύ καλά.
Θα ήθελα να πω 2-3 πραγματάκια. Μισό λεπτάκι, γιατί έχω κρατήσει κάποιες σημειώσεις. Το ιστορικό αναφέρθηκε. Είναι ακριβώς έτσι όπως το είπε ο Δήμαρχος και υπάρχουν και άλλες λεπτομέρειες οι οποίες δεν τις ανέφερε, οι οποίες επιβεβαιώνουν την εξέλιξη αυτή. Εμείς όταν γινόταν η συζήτηση για το γήπεδο και δεχόμαστε αφόρητες πιέσεις το γήπεδο να ξεκινήσει όσο το δυνατόν νωρίτερα και μόλις δυστυχώς ανακοινώσαμε ότι υπάρχουν ενστάσεις, όλοι τότε παρακαλάγαμε και τα σωματεία και εμείς να τελειώσουμε όσο το δυνατόν νωρίτερα, για να αρχίσουμε όσο το δυνατόν νωρίτερα, για να μην επηρεαστούν τόσο πολύ οι πρώτοι αγώνες των πρωταθλημάτων. Με αυτό λοιπόν το σκεπτικό, τρέξαμε, πιέσαμε, πήραμε γρήγορα τις αποφάσεις από την αποκεντρωμένη, βάλαμε γρήγορα τον εργολάβο μέσα να τρέξουμε. Προκύπτει όμως το πρόβλημα της κλήρωσης. Μπορεί να ξεπερνιέται, μπορεί να μην ξεπερνιέται. Λέει το εξής. Όσον αφορά τις ομάδες κυπελούχες, τον ΕΠΣ, θα πρέπει στη δήλωση συμμετοχής να δηλωθεί κύρια και εναλλακτική έδρα γηπέδου προδιαγραφών γάμα εθνικής στην πρώτη και δεύτερη φάση. Γήπεδο προδιαγραφών Football League για την τρίτη φάση. Το γήπεδό μας δεν είναι Football League. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι έπρεπε να είχε προβλεφθεί από την αρχή. Εάν από την αρχή είχε προβλεφθεί και μας είχε ζητηθεί, παιδιά, έχουμε δηλώσει το κύπελο, έχουμε κάνει πρώτη ή δεύτερη φάση το γήπεδο της ΓΑΜΑ Εθνικής, αλλά τότε ή, όπως είπε σωστά ενδεχόμενα, δεν το ξέρω, ο κύριος Καραγιάννης, με μια άλλη διαδικασία να το κάνουμε με περιορισμένη χρήση και τα λοιπά, αυτό δεν ξέρω αν γίνεται, διότι μπορεί να έχουμε άλλες δυνατότητες. Δεν αλλάζεις το επίπεδο με αυτό, έτσι. Δεν αλλάζεις το επίπεδο με αυτό. Αυτό προέκυψε σήμερα λοιπόν, Φλίππο. Δεν προέκυψε πριν. Εσύ σαν ομάδα έπρεπε να έχεις δηλώσει γήπεδο Football League. Συνεπώς, με την υπογραφή που κάνεις ως σύμβαση με την ΕΠΟ έπρεπε να έχεις δηλώσει. Είσαι μελετημένος και εγώ θεωρώ το γνώριζες, Σπύρο. Δεν προέκυψες. Ποιο? Είσαι μελετημένος και το ξέρεις ότι μπορούσε. Ποιο πράγμα? Άδεια από το Δήμο. Δηλαδή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το γήπεδο. Το γήπεδο το είχε δηλώσει. Το πρόβλημά μας είναι 15 μέρες. Το είχε δηλώσει η ομάδα ως Football League το γήπεδο αυτό? Ερώτηση. Στη δήλωση της ομάδας, στην προκήρυξη του πρωταθλήματος. Όχι, δεν το είχε δηλώσει. Έτσι, μπράβο. Γιατί δεν το είχε δηλώσει? Δεν παίζει ρόλο. Δεν ξέρω. Ερώτηση κάνω εγώ. Δεν λέω την ομάδα εγώ. Για το κύπελο, Κώστα, είναι άλλο πράγμα το πρωτάθλημα, άλλο το κύπελο, αγάπη. Στο κύπελο είσαι υποχρεωμένος να δηλώσεις αυτά που σου λέω εδώ. Το κύπελο, συγγνώμη. Αν είπα πρωτάθλημα, το παίρνω πίσω. Ναι. Λοιπόν, αλλά αυτό δεν είναι η ουσία. Πάντως, λοιπόν. Ένα άλλο πράγμα που ενισχύει αυτό που είπε και ο Δήμαρχος είναι το εξής, ότι εμείς όταν 3/8 μας ζητήθηκε από την ομάδα και κάπως όλες οι ομάδες ζητάνε το γήπεδο ως έδρα, στην παραχώρηση του γηπέδου γράφουμε από κάτω. Εγκρίνουμε την παραχώρηση αυτή με την πληροφόρηση προς εσάς ότι είναι στον άμεσο προγραμματισμό μας η αλλαγή του χλωτάπτα του υπέδου του ποδοσφαίρου, ώστε να πράξεται αναλόγως αν χρειαστεί. Ακούσατε, ο κύριος Καραγιάννης σας είπε ότι εγώ τον ειδοποίησα, τον πήρα τηλέφωνο ότι είχε εγκριθεί και θα συνεχίσουμε την εργασία. Το κύπελο προέκυψε προχθές. Λοιπόν. Φαντάζομαι ότι προσευχόσαστε να μην περάσει στον επόμενο γύρο η ομάδα, για μην έχουμε πρόβλημα στο γήπεδο τώρα, Σπύρο. Εντάξει, ο καθένας από αυτή την ερώτηση καταλαβαίνει πολλά, εντάξει, δεν χρειάζεται. Λοιπόν. Λέμε λοιπόν τώρα. Λοιπόν. Ολοκλήρωσε. Έχουμε, όσον αφορά, σας είπαμε και πριν προηγουμένως, ότι από διαφορετικές ημερομηνίες ξεκινήσαν να γίνονται τα γήπεδα, ακριβώς για να μην συμπέσουμε. Καμιά φορά η συγκυρία φέρνει με ενστάσεις και στο γήπεδο της Καλάδων και στο γήπεδο της πόλης. Και στο γήπεδο Νιδρίου είχαμε καθυστέρηση. Να έχουμε αυτό το φαινόμενο. Εδώ λέω όμως το εξής. 15 Οκτωβρίου το γήπεδο του Νιδρίου τελειώνει. Έτσι. Άρα μέχρι 15 Οκτωβρίου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κανέναν.
Αυτό δεν γίνεται. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι εγώ θα το χρησιμοποιήσω ως έδρα μέχρι τότε. Και μετά έχουμε άλλες διαδικασίες. Το γήπεδο, βασικό πράγμα για να χρησιμοποιηθεί ένα γήπεδο είναι να έχει οικοδομική άδεια. Ή να κάνεις, πώς το είπαμε ζωή το άλλο που κάνουμε το νόμο περί αυθαιρέτου. Για όλα αυτά όμως χρειάζεται διοικητικό καθεστώς, το οποίο δεν υπάρχει. Για να κάνουμε το διοικητικό καθεστώς όσο θέλουμε, αγαπητοί συνάδελφοι, εδώ είναι η δουλειά και δεν ξέρω αν θα τελειώσει που έχουν κάνει τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Διότι το γήπεδο δεν είχε διοικητικό καθεστώς. Αυτή είναι η δουλειά. Εκεί που πρέπει να γίνουν τα έργα. Εκεί που πρέπει να γίνουν τα έργα. Και από την άλλη μεριά δεν είναι μονάχα αυτό, είναι ότι πρέπει να φαίνεται ενιαίο το γήπεδο, δεν μπορεί να το κάνει χωριστά, αλλά και να μην είναι έτσι, εδώ πριν να γίνουν τα έργα, έπρεπε να λυθεί το ιδιοξιακό καθεστώς. Και δεν είναι απλό τοπογραφικό για να πάρουμε την έδεια, πρέπει να τρέξουμε, να αποδείξουμε ότι είναι δικά μας κτλ. Κτλ. Τα κάνουν εδώ οι υπηρεσίες. Αυτό το πράγμα εδώ πέρα ήταν. Λοιπόν. Τώρα. Μισό λεπτάκι να τελειώσουμε. Επίσης. Στο γήπεδο Νηδρίου υπενθυμίζω ότι είχε ζητηθεί να ξεκινήσουμε αργότερα τις εργασίες και το δεχτήκαμε γιατί δεν ξέραμε τις εξελίξεις με τα παρακάτω γήπεδα, διότι έπρεπε να τελειώσει το πρωτάθλημα η ιατρική ομάδα, το παιδικό πρωτάθλημα και η εκδήλωση με τη Μονακό. Στο ίδιο διάστημα δε κουβεντιάζαμε και νομίζω ότι θέλησε και η ομάδα με τον Ριμπολόβλεφ να μας κάνει δωρεά το αποστραγγιστικό του γηπέδου, το οποίο είναι σε μαύρα χάλια από κάτω και δεν λειτουργεί. Λοιπόν, λέω, αυτό το έκαμε η ομάδα στο γήπεδο. Έτσι, δώρο. Μπορούμε να προβάλλουμε όποιες αιτήσεις σε όποιο θέλουμε. Τώρα, αιτιάσεις το τέλειο. Έτσι, λοιπόν. Έτσι. Λοιπόν, εντάξει, ας κάναμε κακό συγγνώμη που δεν πήραμε την άδεια του Δημοτικού Συμβουλίου για να κάνουμε με παρέμβαση δωρεά ενός κάποιου που έπρεπε να τελειώσουμε γρήγορα. Χρεώστε το μας. Ότι καλυτερεύσαμε το γήπεδο με ένα αποστραγγιστικό. Το ίδιο σύστημα πρέπει να εφαρμόσουμε και στο γήπεδο της πόλης. Άρα, είναι αλήθεια ότι υπήρξε ένα πρόβλημα στη μελέτη περί υδρόφυλου. Και Βασίλη, μίλαγες τόση ώρα για τα προηγούμενα θέματα. Εγώ δεν σου είπα να τα μαζέψεις. Έτσι. Εγώ θέλω να το πω όπως θέλω να το πω. Γιατί ακούει και ο κόσμος. Μην κάνουμε διάλογο. Έτσι. Ακούει και το ραδιόφωνο. Τόση ώρα μιλάγατε. Εντάξει. Να πω κι εγώ μια κουβέντα. Σπύρο, προχώρα και λοιπόν, πρόεδρε, πώς θα προσπαθήσω. Λοιπόν, όντως υπήρχε περί υδρόφυλου και μη υδρόφυλου, το οποίο όμως δεν άλλαζε τίποτα αν έβαζες το ένα ή το άλλο. Γιατί απλούστατα και στις δύο περιπτώσεις. Και στις δύο περιπτώσεις το χόρτο κατά δήλωση, προσέξτε, όταν ήρθε ο εργολάβος, γιατί ήρθε ο εργολάβος, να μπει μέσα στο γήπεδο και το επισκεφθήκαμε, παρουσία των ομάδων και του Πανλευκάδιου και του Τηλικράτη. Για να μπορέσουμε, και νομίζω πρέπει να ήταν και ο κύριος Καλός, και δεν είμαι σίγουρος, αν είναι εδώ ο κύριος Καλός. Λοιπόν, και τους είπαμε τότε, μας είπε, θα σας το βάλω εγώ τα λεφτά θα πάρω. Δεν με ενδιαφέρει, θα φύγω. Δεν θα έχετε γήπεδο σε λίγο καιρό. Γιατί το γήπεδο από τα συνεχή πατήματα και τις συνεχείς ρήψεις χώματος κτλ. Έχει δημιουργήσει ένα στρώμα αδιαπέρατο. Που σημαίνει ότι το καινούριο χορτάρι που θα έμπαινε θα σάπιζε εντός λίγων μηνών. Η μελέτη δεν μπορεί να προβλέψει αυτά τα πράγματα, γιατί μερικά πράγματα πας και τα βλέπεις επιτόπου στο γήπεδο. Έτσι. Λοιπόν, επήγαμε λοιπόν στο γήπεδο. Έτσι λοιπόν. Συνάδελφοι, μην κάνουμε φασαρία. Εμείς σας εξηγούμε τώρα τι γίνεται. Σπύρο, μην διακόπτετε τον ομιλητή. Εμείς διακόπτετε. Σε μια τέτοια, ακόμα και αν δεχτούμε ότι έπρεπε να ήταν ο Θεός ο Λάζαρης που έφτιαξε τη μελέτη και να ξέρει και για τα χωματουργικά και τα γεωπονικά. Λοιπόν, έπρεπε λοιπόν να πάρουμε μια απόφαση. Και πραγματικά τότε συμφωνήσαμε και με τις ομάδες. Ότι παιδιά, δεν θα πετάξουμε τα λεφτά του κόσμου 70-80.000 και σε δύο χρόνια, ένα χρόνο να θέλουμε ξανά γήπεδο. Θα το πάμε παραπίσω. Αυτό κάναμε. Το πήγαμε παραπίσω. Για να γίνει σωστό και να είναι καλό το έργο. Τώρα.
που είναι μισό λεπτάκι. Συνάδελφε, θα έλεγα στο διατάφτα να πάμε στην ουσία. Διατάφτα, λοιπόν. Υπάρχει ή δεν υπάρχει εναλλακτική λύση στο θέμα, στο πρόβλημα που έχει προκύψει για να τελειώσουμε. Τι εναλλακτική, για ποιο θέμα? Ποιο, το αίτημα πες μου. Ποιο? Τι να αναβληθεί για 15 μέρες αφού έχουν ξεκινήσει εργασίες. Έτσι. Έχουν ξεκινήσει εργασίες. Άρα λοιπόν συζητάμε για ένα γήπεδο που ούτως ή άλλως δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις και πρέπει να το κάνουμε κάποια στιγμή να γίνει. Τέλος. Νομίζω το ερώτημα ότι... ναι. Συγγνώμη, να μην διακόπτω. Σπύρο, θα ήθελα λοιπόν, να καλέσω να επίσης, νομίζω το καταλάβαμε στις συσκέψεις που έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα, δεν κλήθηκαν. Πραγματικά η πρόσκληση έγινε τη Δευτέρα και κλήθηκαν για να συζητήσουμε όντως το ωράριο λειτουργίας του γηπέδου Σφαγετών, στο οποίο και πέρυσι οι ομάδες ήταν 6 και κάνανε προπόνηση σε 3 βάρδιες, γιατί αυτό έχει προβολή στο γήπεδο. Θα στριμωχτούμε λοιπόν για 2-3 μήνες, αλλά θα έχουμε 3-4 γήπεδα μετά, 3 γήπεδα αρκετά καλά να κάνουμε τη δουλειά μας. Αλλά πάλι θέλει προσοχή, μην αρχίσουμε την κατάχρηση των γήπεδων, ειδικά με το χόρτο. Αν προκύψει κάτι άλλο, γιατί ήταν πολλά όσα υποθήκαν, μπορώ να επανέλθω. Έτσι. Πέρσι την ερώτηση για να απαντήσω, Νίκο, δεν τη θυμάμαι. Λοιπόν, άρα λοιπόν, στη σύσκεψη ήταν μόνο αυτό. Προέκυψε η ενημέρωση ότι ξεκινάει ο εργολάβος ακριβώς για αυτό το λόγο. Διότι εκείνη την ημέρα είχε έρθει και υπογράψαμε ο... Μας, λοιπόν, δεν μπορεί από μια μεριά να πιεζόμαστε, κάντε το γρήγορα, προκύπτει έκτακτα ένας αγώνας κυπέλου. Πάντε το παραπίσω. Νομίζω ότι είναι κατανοητό. Αν θες κλείσει το μικροφωνό σου όμως, το πρόβλημα νομίζω ότι το καταλάβαμε, αν το κατανοήσαμε. Θα ήθελα όμως να πάμε και επί της ουσίας για να είμαστε αποτελεσματικοί και όσο γίνεται πιο σύντομοι. Υπάρχει εναλλακτική πρόταση, λύση ή όχι? Αυτό είναι το θέμα. Εάν δεν υπάρχει... Ερωτήσεις. Όλα μαζί τοποθετήσεις, συνάδελφε. Τώρα, αν υπάρχει κάποιο. Νομίζω ότι δεν. Νομίζω πως η ενημέρωση που πήραμε και από τη μία. Ερώτηση. Η κυρία Σχιαδά, ο κύριος Γρηγόρης και εσύ, Βασίλη, θες? Ναι. Όχι. Η κυρία Σχιαδά και ο κύριος. Ναι. Ο κύριος. Συγγνώμη. Ο κύριος Γρηγόρης και μετά η κυρία Σχιαδά. Έλα. Ιεραρχικά και μετά ο κύριος Σκληρός, ο Φίλιππος. Ιεραρχία. Κώστα, έχεις το λόγο. Λοιπόν, κύριε πολίτη, δύο ερωτήσεις, επειδή δεν θυμάμαι. Είπατε, ας πούμε, ένα παράδειγμα θα φέρω. Αυτό θα το πούμε στη τοποθέτηση όσον αφορά το αποστραγγιστικό στον Ιδρύ. Αλλά είπατε ότι στη μελέτη της Λευκάδας, ότι δεν θα πετάγατε τα χρήματα του Δημότη, αν δεν κάνετε αποστραγγιστικό. Λοιπόν, οι δύο ερωτήσεις είναι οι εξής. Το πρώτο, στον Ιδρύ αν δεν βρισκόταν ο χορηγός, θα ακυρώνατε η δημοπρασία? Και δεύτερον, η διαφορά της μελέτης της πρώτης περίπτωσης με τη δεύτερη. Σε τι ποσό ήταν περίπου η διαφορά του κόστου του αποσαγγιστικού, αν θυμάστε, γιατί εγώ δεν θυμάμαι γι' αυτό. Να απαντήσω. Νομίζω, λοιπόν. Εντάξει, αφού τέθηκε ερώτημα θα απαντηθεί, αλλά να περιοριστούμε στο κύριε θέμα. Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε, διαδικαστικά. Τι συζητάμε αυτή τη στιγμή? Υπάρχει κάποια λύση να προγραφεί ή θα συζητήσουμε τώρα εάν έγιναν καλά ή όχι τα έργα? Να ξέρω, γιατί εγώ θα αποχωρήσω. Συνάδελφε, αυτό το ζήτησα. Ναι, κύριε Γρηγόρη, θα αποχωρήσω. Δεν μπορώ να περιμένω εδώ πέρα να συζητηθεί ένα θέμα το οποίο γυρίζει τώρα σε μια κριτική στο αν έγινε τούτο ή εκείνο το καλό. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Υπάρχει λύση ή δεν υπάρχει λύση? Δεν γυρίζει, κύριε Φίλιππα. Το πήγατε. Για τα γήπεδα μιλάνε μισή ώρα. Κακώς το πήγαμε κι εμείς. Μισή ώρα μιλάνε για τα γήπεδα και όχι για το θέμα που ήρθε σήμερα εδώ. Θα κρατήσετε κι εσεί. Όχι, κύριε Αραβανή, δεν είναι καθαρή η ιστορία μα. Δεχτήκατε όλοι να συζητήσετε ένα θέμα. Τι θέμα θα ζητήσετε? Η ιστορία εξελίσσεται με αυτά. Βασίλη, άσε το Σανό στην πάντα. Στο Σανό κάθεται ο Μητσοτάκης και ο παδί στις φωτογραφίες. Δες το κι αυτό, θα σου κάνει καλό. Κύριε πολίτη, αλλά από την άλλη μεριά, τοποθετήσεις που ακουστήκανε προηγουμένως έπρεπε να εξηγηθούν. Άστο με το Σανό τώρα, σας παρακαλώ. Συνάδελφοι. Κύριε Φίλιππα. Εδώ συμφωνήσαμε. Ηρεμία. Εδώ συμφωνήσαμε. Όλοι μαζί συμφωνήσαμε. Ηρεμήστε. Εδώ όλοι μαζί συμφωνήσαμε να το συζητήσουμε. Όχι να αρχίσουμε να διαπληκτιζόμαστε μεταξύ μας.
Ένα απλό θέμα. Να πάμε λοιπόν στην ουσία του θέματος, του προβλήματος και να δούμε. Υπάρχει, ρε παιδιά, αναλογική λύση για το θέμα, για το πρόβλημα που έχει προκύψει. Αν δεν υπάρχει, λέμε, δεν υπάρχει αναλογική λύση και να το τελειώσουμε. Να μην επεκταθούμε τώρα στα γήπεδα του κόσμου όλα και στο Μαρακανές. Λοιπόν, αν τεθούν, αφού ζήτησατε να κάνετε ερωτήσεις, κάνετε ερωτήσεις, όμως να μην πλατιάσουμε πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πολύ. Η κυρία Σιαδά. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Επειδή ξέρω ότι ο κύριος Πολίτης διαβάζει τα δημοσιεύματα, άρα και λοιπόν νομίζω ότι πολύ εμπρόθεσμα διάβασε στα μέσα ότι ο Τηλικράτης παίζει κύπελο. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι... Τα παρακολουθεί, ναι. Το δεύτερο είναι ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Τηλικράτη ήρθε να σας βρει πριν τις εργασίες στο γήπεδο. Εσείς από τη μεριά σας είχατε κάποια επαφή με τον εργολάβο, ο οποίος δεν είχε ξεκινήσει την αποκαθήλωση του γηπέδου, προκειμένου έτσι και στα πλαίσια της καλής θέλησης να βρείτε μία λύση, μήπως υπάρξει κάποια μικρή καθυστέρηση, δηλαδή ήρθατε σε επαφή με τον εργολάβο. Ο κύριος Σκληρός, αν θέλει να κάνει μια ερώτηση. Δεν υπάρχει άλλος. Δεν υπάρχει. Φίλιππε, αν θες, κάνε μια σύντομη ερώτηση. Ήρεμα. Θα είμαι ήρεμος. Ήθελα να ρωτήσω, εφόσον καθυστέρησε που καθυστέρησε το έργο, δεν μπορούσαμε να μείνουμε 15 μέρες πίσω, να εξυπηρετηθεί η κατάσταση, εφόσον είδατε ότι ο Τηλικράτης προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Ευχαριστώ. Αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, νομίζω ότι αυτά τα θέματα καλύφθηκαν από την τοποθέτηση του Δημάρχου, τις ερωτήσεις που τέθηκαν. Αλλά να πάμε σε σύντομες απαντήσεις, παρακαλώ. Δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, να πάμε σε σύντομες απαντήσεις σε αυτά τα 2-3 ερωτηματάκια. Ο κύριος Δήμαρχος. Λοιπόν, στα ερωτήματα, στο πρώτο, τι θα κάναμε για το αποστραγγιστικό στον Ιδρύ, είναι άσχετο, αλλά εγώ θα το απαντήσω, ναι. Όχι, θα το απαντήσω. Είχαμε εναλλακτική λύση, συνάδελφοί μου, αλλά τα εναλλακτικά σενάρια υλοποιούνται όταν δεν σου βγει το πρώτο. Αφού βγήκε το πρώτο και ήρθαμε σε συνεννόηση και η ομάδα με τον Ριμπολόβλεφ και τους δικούς του ανθρώπους και καταλήξαμε σε αυτή, δεν χρειάστηκε να ενεργοποιήσουμε κανένα δεύτερο σενάριο. Το δεύτερο σενάριο, δηλαδή, για να μην νομίζει κανένας πως ήταν και τίποτα, κανένα κρατικό μυστικό, το δεύτερο σενάριο ήταν να βρίσκαμε τον τρόπο να το έφτιαχνε ο Δήμος. Αυτό ήταν το δεύτερο σενάριο. Μην φανταστείτε ότι ήταν τίποτα. Ο κύριος Ζουρδάκης νομίζω ότι το ξέρει αυτό. Έτσι. Δεύτερο. Το πόσο κάνει, δεν ξέρω, κύριε Γρηγόρη, πόσο είναι, αλλά αυτό εύκολα μπορεί να το δεις το αποστραγγιστικό πόσο κοστίζει, μπορεί να το δεις εύκολα από μελέτη. Πού να θυμάμαι εγώ τώρα. Τώρα, μπήκε η τρίτη και η τέταρτη, οι τελευταίες δηλαδή ερωτήσεις και του κυρίου Σκληρού και της κυρίας Σκιαδά, ουσιαστικά είναι το ίδιο, ας πούμε, η ίδια είναι επί της ουσίας. Δηλαδή, γιατί δεν καθυστερήσατε 15 μέρες. Νομίζω ότι εξήγησα, βεβαίως, εντάξει, μπορεί να ξανατεθεί και από τις ομιλίες. Η ερώτηση ξανά η ίδια, ανεξάρτητα από τη δική μου απάντηση. Όμως, δεν γίνεται όμως έτσι, συνάδελφοι. Δεν γίνεται έτσι. Εγώ ήμουν απολύτως αυτής σε αυτά που έλεγα. Στην εισαγωγή μου. Στην εισαγωγική μάλλον ομιλία μου. Ξεκαθάρισα το εξής. Εμείς είμαστε υπό μία διαρκή πίεση. Ένα χρόνο τώρα να τελειώσουμε το γήπεδο. Και ήταν και πίεση δική μας, αυτοπιεζόμαστε... Και πιεζόμαστε σωστά από όλες τις ομάδες. Μιλάω για το συγκεκριμένο γήπεδο, δεν αναφέρομαι σε άλλα γήπεδα τώρα. Δεύτερον, σας εξήγησα ότι την ημέρα που ήρθε κάτω ο εργολάβος και υπογράψαμε τη σύμβαση, εγώ η συνεννόηση που έκανα μαζί του, γιατί εγώ έκανα τη συνάντηση μαζί του, ήταν κατεβαίνεις για να υπογράψεις και να ξεκινήσεις. Όχι κατεβαίνεις να υπογράψεις και μετά από κάνα μήνα να ειδούμε. Γιατί τους λόγους αντιλαμβάνεστε. Τρίτο ζήτημα. Έχει και άλλα έργα εντωμεταξύ. Εννοώ που έχει πάρει εδώ στη Λευκάδα άλλα έργα. Δεν εννοώ κάπου αλλού. Τρίτο ζήτημα.
εξήγησα το εξής. Εάν αυτός ο αγώνας λοιπόν γινόταν εδώ και η ομάδα προκρινόταν, δεν, και έμπαινε στους ομίλους που είναι ακόμα πιο σημαντικό και ενδεχομένως και ακόμα και πιο κερδοφόρο σε ό,τι αφορά τα έσοδα, τι θα κάναμε? Θα λέγαμε τώρα να περιμένουμε άλλο ένα μήνα, γιατί οι όμιλοι έχουν μια, δεν είναι νοκάουτ αγώνες, αντιλαμβάνεστε. Τι θα λέγαμε? Να μείνουμε άλλον έναν ή δύο μήνες, γιατί είμαι βέβαιος, και ας μην πει κανείς ότι δεν θα ετίθετο ως θέμα, μην το πει κανείς, θα παρακαλούσα να μην το πει, ότι να δίναν μόνο τον άλλον αγώνα και αν προκρινόταν η ομάδα θα σταμάταγε εκεί. Τότε θα ήταν ακόμα πιο επιτακτική ανάγκη να παίζει στο γήπεδό της. Προφανώς δεν θα ήταν πιο επιτακτική ανάγκη. Για τους λόγους αυτούς λοιπόν, τι είπαμε? Να ξεκινήσει το έργο εδώ και τώρα, να τελειώσει το γρηγορότερο δυνατό, ώστε οι ομάδες να μπορέσουν, και ιδιαίτερα ο Τηλικράτης που είναι και στη μεγάλη κατηγορία, να μπορέσει να παίξει μέσα σε ένα γήπεδο τους πολλούς αγώνες, τη μεγάλη πλειοψηφία των αγώνων του πρωταθλήματος. Και επειδή μπήκε και το ερώτημα, αμέσως ή εμέσως, αν υπάρχει εναλλακτική, δεν υπάρχει με την έννοια, για το συγκεκριμένο αγώνα λέω, έτσι, γιατί για το άλλο νομίζω ότι απάντησα στην πρώτη τοποθέτησή μου στον κύριο Καραγιάννη. Δεν υπάρχει εναλλακτική με την έννοια ότι δεν έχουμε ένα άλλο γήπεδο, ας πούμε για παράδειγμα τον Ιντρί, έτοιμο να γίνει ο αγώνας 16 του μήνα. Δεν το έχουμε έτοιμο. Θα συνεχίσουμε να πάρετε το λόγο εσείς θέλετε να μιλήσετε και να μιλήσετε τοποθετήσεις σύντομες. Και πριν από αυτή τη διαδικασία να ενημερώσω το σώμα ότι παρίσταται και ο αντιπεριφερειάρχης της Λευκάδας, ο κύριος Θόδωρος Χαλκιάς, καθώς και ο πρόεδρος της Νικιάνας, Αλέξανδρος Νικιάνας, Σπύρος Νίκας. Για ομιλίες τοποθετήσεις, προτάσεις προφανώς, έτσι, γιατί αν υπάρχουν και προτάσεις, η κυρία Καρφάκη. Όσο γίνεται πιο σύντομα. Προτάσεις δεν υπάρχουν, πρόεδρε, γιατί είναι αδιέξοδο το θέμα, αλλά υπάρχουν θέσεις. Λοιπόν, έχετε μισή ώρα που μιλάτε για τα γήπεδα της Λευκάδας. Δεν σας ρώτησε κανείς. Ούτε ο Τηλικράτης σας ρώτησε, ούτε έθεσε αυτό το θέμα. Δεν σας ρώτησε κανείς. Δεν είναι το θέμα μας τα γήπεδα. Εμείς σας έχουμε πει, εγώ δηλαδή, παράταξή μας, μπράβο, ξεκινήσατε τα γήπεδα. Και μπράβο, βρήκατε τον Υπουργό Αθλητισμού, τον συγγενή μας εδώ και σας χρηματοδότησε. Λοιπόν, και την περιφέρεια και το Φιλόδημο 2 και όλους. Δεν σας ρώτησε λοιπόν να έχετε μισή ώρα να λέτε για το τι κάματε για τα γήπεδα. Εντάξει, αυτό δεν είναι σημερινό θέμα. Το θέμα το σημερινό είναι οι σχέσεις του Δήμου με το συγκεκριμένο αθλητικό σωματείο. Λοιπόν, γιατί είναι αυτό? Γιατί είναι αυτό? Γιατί εδώ έχουμε ένα χαρτί που γράφει βαριές κουβέντες. Που δεν θα έπρεπε να τις διαβάζουμε αυτές τις βαριές κουβέντες. Μιλάει με λόγια, δηλαδή... Συγγνώμη, αυτό είναι το θέμα μας, κύριε Πρόεδρε. Το θέμα μας το έθεσε ο πρόεδρος του Τηλικράτη. Το θέμα είναι τούτο, το χαρτί. Δεν υπάρχει διαφορά. Δεν ξέρω τι είπε ο πρόεδρος του Τηλικράτη. Δεν υπάρχει διαφορά. Τον άκουσα. Μα δεν με αφήνουν να πω. Πρέπει να σταματήσω από την πρώτη λέξη. Όχι, δεν θα σταματήσω. Δεν θα σταματήσω. Είναι αυτό που σας έπιασε τώρα. Λοιπόν, εδώ μιλάμε και λέμε... Μιλάει εδώ και λέει τι να πω, δηλαδή ντρέπομαι και να τα διαβάσω. Δεν θα τα διαβάσω. Δεν θα τα διαβάσω. Είναι ευθείες βολές. Ντρέπομαι να διαβάσω τις φράσεις, πρόεδρε Δήμαρχε. Α, δεν το ξέρετε αυτό? Αυτό. Την ανακοίνωση του Τηλικράτη. Λοιπόν, άμα δεν την ξέρετε, σας διαβάζω μία πρόταση. Αποφασίσατε ερήμην μας με μοναδικά ιδιωτελή κριτήρια ενάντια στον κόσμο της ομάδας, κόμμα στον κόσμο της Λευκάδας. Μία πρόταση, όχι τις χειρότερες. Λοιπόν, και προχωράω και λέω εγώ σαν δημοτικός σύμβουλος, ότι αυτές οι ευθείες βολές δεν θα έπρεπε να φτάνουν εδώ να υπάρχουν σε αυτό το δημοτικό συμβούλιο. Και όταν υπάρχουν τέτοια θέματα, τέτοια αποτελέσματα σχέσεων αθλητικών σωματείων που είναι 100 χρόνια στο Δήμο, η ευθύνη ανήκει στο χειριστή και στον ισχυρότερο. Θα το εξηγήσω γιατί ανήκει στον... Από την τοποθέτηση πίστηκα ότι ανήκει στον χειριστή και στον... Δεν πίστηκα από το χαρτί ότι ανήκει στον ισχυρότερο και στον χειριστή αυτού του θέματος. Πίστηκα από την τοποθέτηση. Λέει ο Δήμαρχος λοιπόν, δεν είμαστε εμείς δόσιμοι σήμερον. Σήμερον κρίνεται, εγώ σου λέω, σήμερον κρίνεται το μέλλον μιας ομάδας.
Το μέλλον που πιστεύουν λοιπόν αυτοί που την έχουν και την έχουν δει κρίνεται σήμερον. Γιατί λοιπόν είσαι και για σήμερον και για αύριο και για πάντα. Πρέπει δηλαδή και να διαχωρίσεις και το σήμερα και να το εξυπηρετήσεις και το σήμερα και να εξυπηρετήσεις και το αύριο. Δεν άκουσα τίποτα για τα προβλήματα των μελετών, ούτε με ενδιαφέρουν αυτά. Λέτε γίνεστε μάντης κακών, μελλοντικών κακών και λέτε αν το χρειαστεί σε 3 μήνες και δεν το έχει. Ποιος μας είπε ότι θα το χρειαστεί σε 2 μήνες και δεν το έχει. Δεν τον ενδιαφέρει αν θα το χρειαστεί σε 3 μήνες και δεν το έχει. Σήμερα τον ενδιαφέρει. Δεν κλείνουν λοιπόν ένα γήπεδο αφού ενημερώνονται ότι σε 15 μέρες παίζει μία ομάδα. Δεν κλείνουν, δεν χαλάνε ένα γήπεδο τον Τάπιτα αφού σε 15 μέρες. Γιατί μου κάνεις έτσι, Σπύρο? Γιατί μου κάνεις έτσι, Σπύρο? Δεν κλείνουν λοιπόν ένα γήπεδο αφού ξέρουν ότι σε 15 μέρες παίζει το ιστορικότερο και σημαντικότερο αθλητικό σωματείο. Και όχι μόνο αθλητικό σωματείο, ποδόσφαιρο, το οποίο είναι πάρα πολύ, είναι το λαϊκότερο άθλημα και το άθλημα που αφορά και τον περισσότερο κόσμο. Γιατί κακά τα ψέματα, τα γήπεδα είναι του ποδοσφαίρου και του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, γιατί δεν έχει κάτι να φτιάξει. Οι άλλοι φτιάχνουν δικά τους. Τα γήπεδα ανήκουν στο ποδόσφαιρο κατά πρώτο λόγο και σε αυτόν που προσπαθεί να πάει λίγο καλύτερα. Λοιπόν, και κύριε Πολίτη, είχα μία αμφιβολία αν μπορούσε να ξεπεραστεί το θέμα με το που λέει με την άδεια και δεν ξέρω πώς το λέει στην ΕΠΟ. Πίστηκα από τον Δήμαρχο που λέει μπορεί να ξεπερνιότανε. Και κάτι άλλο, και εσείς οφείλατε να το δείτε πριν κλείσετε το γήπεδο αν ξεπερνιότανε. Οφείλατε να το πράξετε, αυτή είναι η δουλειά σας. Αυτή είναι η δουλειά σας εδώ στο Δήμο. Ξεπερνιέται, όχι να λέτε κάματε έτσι. Και αν δεν κάμανε έτσι, και αν κάμανε παράληψη να κάνουν έτσι, εσείς σαν υπεύθυνος αθλητισμού στη Λευκάδα, γιατί δεν το βοηθάτε αυτό? Να πάρετε την ΕΠΟ, να συνεννοηθείτε. Δηλαδή δεν έχετε επαφή, δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Τι υπάρχει εδώ? Τι υπάρχει εδώ? Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα μας σήμερα. Και δεν είναι λοιπόν, τι άλλο είπατε και είπατε και είπατε, γιατί δεν το πράξατε? Δεν είναι σημαντικό αθλητικό γεγονός? Γιατί όταν ήρθε να παίξει, έπαιζε εδώ η δόξα? Ποια έπαιζε η δόξα? Έπαιζε στο κλειστό. Σκώσαμε γη και ουρανό. Και καλά κάμαμε. Να την εξυπηρετήσουμε, να ανεβούμε τις στέγες, να την φτιάξει, να πληρώσουμε μετά, να βάλουμε πινακίδες. Γιατί το κάναμε? Γιατί ήταν ένα σημαντικό αθλητικό σωματείο. Γιατί ήταν ένα μπάσκετ που ενδιαφέρει τον κόσμο όλων και τώρα είναι ένα ποδόσφαιρο που ενδιαφέρει τον κόσμο όλων. Λοιπόν. Δεν στεκόμαστε λοιπόν αν η ομάδα έγραψε το γράμμα έτσι ή το έγραψε ανάποδα. Εμείς είμαστε εδώ για να τα ρυθμίζουμε όλα και διαφωνούμε εντελώς. Οφείλατε να περιμένετε 15 μέρες αφού δεν είχατε άλλο γήπεδο έτοιμο και να μην κλείσετε όλα τα γήπεδα μαζί εν ώψη ένας τέτοιου σημαντικού αθλητικού γεγονότος για τη μισή Λευκάδα. Εγώ ακούω τον αντρικό πληθυσμό της Λευκάδας όλα τα χρόνια που μιλάει για αυτό το θέμα. Τηλικράτη. Σημαντικό ποδόσφαιρο Παπαδρασταίνη Ζαλής. Λοιπόν, αυτό είναι. Λάθος λοιπόν η επιλογή αυτή. Και δυστυχώς δεν έχει γυρισμό. Και δεν θέλω να πω και τίποτα άλλο. Ο κύριος Αραβάνης. Α, έφυξε. Έγινε πολύ μεγαλύτερη συζήτηση από τη διάσταση του θέματος, ας πούμε, γιατί είναι απλό, πήρατε μια ας την πούμε πολιτική απόφαση και κλείσατε νωρίτερα από ό,τι έπρεπε το γήπεδο. Θα μπορούσατε να περιμένετε 15-20 μέρες για να γίνει και να δώσετε μια προσωρινή άδεια για να γίνει ο αγώνας και να μην μείνει ότι να πηγαίνει Πρέβεζα και Καναλάκια, ξέρω εγώ και λοιπά. Παρακαλώ, Σπύρο, μίλησες. Άφησέ με, σε παρακαλώ. Άφησέ με να τα πω. Άφησέ με. Μα ξέρεις με πόση ηρεμία έρχομαι εδώ. Πάρα πολύ μεγάλη. Τώρα γιατί τη χάνω μερικές φορές δεν μπορώ να καταλάβω. Και τη χάνω γιατί. Σας κάνουμε κάποιες ερωτήσεις. Καλόπιστες, κακόπιστες, πάρτες όπως θες. Μια και αμφισβήτησες και την γαλοπιστία μου τώρα τελευταία δημάρχη. Λέω το εξής. Όταν κάνουμε μια ερώτηση. Εσείς την πλατιάζετε. Αισθάνεστε ότι πρέπει οπωσδήποτε να πείτε ένα ιστορικό για να δικαιολογηθείτε. Μα η ερώτηση που γίνεται ή λέτε είναι σωστό και οπότε το αρπάζετε και αρχίστε, δεν τα λέτε όλα σωστά, δεν τα κάνετε όλα σωστά. Είναι σωστή η ερώτηση, κρατάω αυτό το σωστό και το εφαρμόζω ως αρχή.
ή δεν είναι σωστή, είναι λάθος και μας λέτε ρε παιδιά, κάνετε λάθος. Έτσι είναι τα πράγματα και όχι αλλιώς. Σε κάθε ερώτηση έχω παρατηρήσει, όπως αυτή ας πούμε που έκανε προηγουμένως η ζωή, ότι αντράζεται ένα ιστορικό, λες και σας κάνουμε επίθεση. Η ερώτηση που κάνουμε δεν σημαίνει επίθεση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα γήπεδα, κύριε, και το σανό που λέω, δεν το λέω με την έννοια ότι τα ψέματα, δεν εννοώ ψέματα. Εννοώ δηλαδή περιττές κουβέντες. Και αν παρεξηγήθηκε η λέξη, την παίρνω πίσω. Την παίρνω πίσω. Λοιπόν, την παίρνω πίσω. Κύριε Πολίτη, αν είμαι σωστά πληροφορημένος, διαχειριστήκατε ας πούμε περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ στη θητεία σας, μπορεί να κάνω λάθος, που έχει σχέση με τα γήπεδα. Δεν κατάλαβα ότι υπήρξε και όλα, να το πω χωριάτικα και όπως το λένε στο χωριό μου, το κάνατε σαν μπροτσαλίσματα, είδα. Δεν βάλατε μια ιεράρχηση να πείτε εδώ θα τελειώσω, μετά εκείνο, προτεραιότητες κλπ. Και να δούμε μια ευπρεπισμένη κατάσταση σε ό,τι αφορά τους στρατηγικούς χώρους της Λευκάδας. Αυτό δεν το λέω τώρα, με αφορμή την ερώτηση αυτή. Το λέω γιατί έτυχε να κάνω πολύ παρέα με τον προηγούμενο προπονητή, ο οποίος, ας πούμε, έφυγε ο άνθρωπος και ένας από τους λόγους που έφυγε είναι για τις συνθήκες που συνάντησε εδώ και αν... που είναι καλό παιδί και μου περιέγραφε την αλήθεια, μου περιέγραφε απερίγραπτες καταστάσεις. Και λέω λοιπόν, με αυτό το εκατομμύριο, καλόπιστα το λέω, δεν μπορούσατε να κάνετε ένα ορθολογισμό και ένα προγραμματισμό, ώστε να έχουμε ευπρεπισμένους, επαναλαμβάνω, αθλητικούς χώρους στη Λευκάδα. Και πάμε ας πούμε στον Τηλικράτη, ναι, ο Τηλικράτης ό,τι και να γίνει είναι προτεραιότητα. Και να προπονείται που έχει σημασία, πρέπει να έχει τους κατάλληλους χώρους που δεν τους είχε, από ό,τι ξέρω, και να αγωνίζεται. Τόσο δύσκολο ήταν αυτό. Τόσο άλυτο είναι αυτό το πρόβλημα επί 4 χρόνια που έχουμε θητεία. Αυτά. Ευχαριστώ. Κύριος Καβαδάς.